Οι άνθρωποι τείνουν να σκεφτόμαστε πω ορισμένε επιχειρήσει είναι απλά υπερβολικά μεγάλε και ισχυρέ για να αποτύχουν. Too big to fail, που έλεγε στο χωριό η μου. Η Alphabet, η μητρική εταιρεία τη Google, σίγουρα ανοίξει αυτήν την κατηγορία. Το 2022, ο συνολικό τζίρο τη Alphabet ήταν σχεδόν 283 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά είχε κέρδη σχεδόν 60 δισεκατομμύρια. Μακράν το μεγαλύτερο μέρο του τζίρου και των κερδών προέρχεται από τι διαφημίσει τη Google. Ταυτόχρονα όμω, η Alphabet έχει και το YouTube. Ίσως να το έχει ακουστά. Το YouTube είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα βίντεο στο Ιντερνετ με μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν και άλλε πλατφόρμε βίντεο, όμω δεν μπορούμε να τι θεωρήσουμε ανταγωνιστικέ. Το YouTube είναι μια κατηγορία από μόνο του. Ναι, ακόμα και το TikTok δεν είναι πραγματικό ανταγωνιστή του YouTube. Είναι αμφίβολο αν θα γίνει ποτέ για μία σειρά από λόγου. Αυτό είναι κάτι που θα αναλύσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο. Όμω, στον τομέα του online βίντεο ίσω ακόμα και η πρώτη θέση να μην είναι αρκετή. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πω πιθανώ να μην είναι όλα ρόδινα όσον αφορά το YouTube. Παρά τα δισεκατομμύρια των χρηστών του. Παρά το αστήρευτο υλικό του. Παρά τι δεκάδε δισεκατομμύρια διαφημιστικά έσοδα. Αντίθετα, υπάρχουν ισχυρέ ενδείξει πω το YouTube πηγαίνει πραγματικά κατά διαόλου. Και πω ίσω να μην υπάρχει τρόπο να διορθωθεί αυτό. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το YouTube είναι τόσο μεγάλο μέρο τη ζωή για πολλού από εμά, που δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε την εποχή πριν από αυτό. Κι όμω, αυτή η εποχή δεν είναι και τόσο μακριά. Στου Ολυμπιακού Αγώνε του 2004 στην Αθήνα, το YouTube δεν υπήρχε ούτε σαν ιδέα. Η υπηρεσία δημιουργήθηκε το 2005 από του Steve Chen, Chad Hurley και Javed Karim. Και οι τρει του είχαν υπάρξει από του πρώτου υπαλλήλου του PayPal και έλαβαν μέρο των μετοχών τη εταιρεία. Η PayPal έκανε την IPO τη το 2002, ενώ 6 μήνε αργότερα εξαγοράστηκε από το eBay. Οι Τσεν, Χέρλεϊ και Καρύμ είχαν πλέον ένα σκασμό λεφτά. Για την ακρίβεια, το site motleyful.com υπολογίζει πω αν κάποιο είχε αγοράσει μετοχέ αξίας 10.000 δολαρίων στην IPO του PayPal, μέχρι το 2019 η επένδυσή του συνολικά θα άξιζε 165.000 δολάρια. Θέλεις να επενδύσει και σε μετοχέ, είτε σε εταιρείε νέε στο χρηματιστήριο, είτε σε μεγάλες και επιτυχημένε. Ο ευκολότερο τρόπο είναι με λογαριασμό στο FIDOM24. Αν πάλι προτιμά να γνωρίσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Προσφέρει επιτόκιο 2,5% οι καταθέσει ευρώ και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Πλέον, ο νέο λογαριασμό D έχει και επιλογέ για προθεσμικέ καταθέσει. 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο. Μέχρι 3,3%. Μάλιστα, μέχρι τι 20 Ιουλίου τρέχει μια περιορισμένη καλοκαιρινή προσφορά. Με αυτή μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 20 μετοχές αξίας μέχρι και 600 δολαρίων μία. Για δώρο, 3 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 5.000 ευρώ με το κωδικό Summertime5. Για δώρο, 10 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς Summertime5 και Summertime20. Για δώρο, 20 μετοχές. Κάνε κατάθεση άνω των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς Summertime5, Summertime20 και Summertime50. Όπως αναφέραμε λοιπόν, οι Τσεν, Χέρλει και Καρύμ είχαν πλέον ένα σκασμό λεφτά και ήθελαν να τα επενδύσουν σε κάποιο νέο project. Επίσης, γνώριζαν το πώς λειτουργεί ο γενικότερος χώρο Silicon Valley. Το από πού ακριβώς προήλθε η ιδέα για το YouTube δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο. Μία εκδοχή λέει πως η έμπνευση προήλθε από το περιστατικό με τον Justin Timberlake και την Janet Jackson στο Super Bowl 38. Στο τέλος του χορευτικού τους στο σόου του ημιχρόνου, ο Timberlake τράβηξε το κοστούμι τη Jackson αποκαλύπτοντα το δεξί τη στήθο. Ο Καρίν ανέφερε πω δυσκολευόταν να βρει το συγκεκριμένο βίντεο στο Ιντερνετ. Είχε επίση δυσκολία να βρει στο Ιντερνετ βίντεο σχετικά με το τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό ωκεανό. Από εκεί είχε την ιδέα μια online πλατφόρμα για βίντεο. Όμω, η Τσέν και η Χέρλεϊ λένε πω η ιδέα για το YouTube ήταν εντελώ διαφορετική. Ήθελαν να έφτιαχναν μια υπηρεσία online dating βασισμένη σε βίντεο, επηρεασμένη από τη δημοφιλή σελίδα Hot or not. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή της ιστορίας, έβαλα αγγελίες στο Craigslist. Σε αυτές, ζητούσαν σε όμορφες γυναίκες να ανεβάσουν προσωπικά τους βίντεο στο YouTube έναντι 100 δολαρίων. Δυσκολεύτηκαν όμως να βρουν αποδέκτες, και άρχισαν να δέχονται κάθε είδου βίντεο. Όποια από τις δύο εκδοχές και αν είναι πιο κοντά στην αλήθεια, το YouTube ξεκίνησε αρχές του 2005. Το Φεβρουάριο ενεργοποιήθηκε το όνομα domain youtube.com. Στι 23 Απριλίου ανέβηκε το πρώτο βίντεο στην υπηρεσία με τον Τζαβέτ Καρίν στο ζωολογικό κήπο Σαν Diego. Το βίντεο αυτό υπάρχει ακόμα στο YouTube. Το Μάρτιο ξεκίνησε η Public Beta. Στις 15 Δεκεμβρίου του 2005 ήταν η επίσημη έναρξη του YouTube. Πλέον η ιστοσελίδα είχε 8 εκατομμύρια συνολικέ προβολέ την ημέρα. Το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι τον Απρίλιο του 2006 το YouTube προσέλκυσε χρήματα επενδυτών η Sequoia Capital και Artis Capital Management ήταν οι δύο μεγαλύτεροι. Αξίζει βέβαια να τονίσουμε πως το YouTube δεν ήταν η μοναδική πλατφόρμα βίντεο εκείνη την περίοδο. Το Meta Cafe είχε ιδρυθεί το 2003, το Vimeo το 2004, το Dailymotion το Μάρτιο του 2005 και υπήρχαν και άλλοι ανταγωνιστέ, όπω η Circle, ClipSack και Blip.tv. Τέλο, τον Ιανουάριο του 2005 η Google ξεκίνησε το Google Video, το οποίο μάλιστα μέχρι το 2009 συνέχισε να λειτουργεί παράλληλα με το YouTube. Όπω και να έχει, ήδη από την αρχή του, το YouTube κατάφερε να ξεχωρίσει από τα άλλα site του είδου. Τον Ιούλιο του 2006, η εταιρεία ανακοίνωσε πω περισσότερα από 65.000 νέα βίντεο ανέβαιναν κάθε μέρα και η σελίδα είχε 100 εκατομμύρια προβολές την ημέρα. Αναμφίβολα, η σημαντικότερη εξέλιξη στην ιστορία του YouTube ήταν η εξαγορά του από την Google τον Οκτώβριο του 2006. Το τίμημα τη εξαγορά ήταν 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχή τη Google. Η εξαγορά αυτή δεν ήταν σημαντική μόνο για το χρηματικό ποσό. Το γεγονό είναι πω το online βίντεο είχε και έχει τρομερά μεγάλε απαιτήσει σε ευρωζώνη στο Ιντερνετ. Και το ευρωζώνη, σε τέτοια κλίμακα, έχει τεράστιο κόστο. Σύμφωνα με υπολογισμού από τρίτα site, για το 2009 το YouTube κόστησε συνολικά στην Google 753 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Όσο για τα έσοδα του YouTube από διαφημίσει εκείνη τη χρονιά, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νούμερο. Βλέπετε, η Google δεν διευκρίνιζε τα έσοδα του YouTube στι οικονομικέ αναφορέ. Τα έχει όλα μαζί. Η χαμηλότερη υπόθεση από τρει εταιρείε ήταν 90 εκατομμύρια το χρόνο. Η υψηλότερη 240 εκατομμύρια. Όπω και να έχει σημαντικά χαμηλότερα από τα έξοδα. Πότε λοιπόν έγινε το YouTube κερδοφόρο για την Google. Η αλήθεια είναι πω Εκτό της αλφαμπετ, κανείς δεν ξέρει καν αν έγινε ποτέ κερδοφόρο το YouTube. Στη δέκατη επέτειο της πλατφόρμας, η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο YouTube. Ένα δισεκατομμύριο θεατέ, καθόλου κέρδος. Ένα άτομο που γνώριζε τα ακριβή οικονομικά του YouTube, μίλησε ανώνυμα στην εφημερίδα. Σύμφωνα με αυτό το άτομο, η υπηρεσία στο περίπου έβγαζε τα έξοδά της. Που σημαίνει πως δεν τα έβγαζε. Βέβαια, από το 2015 έχουν περάσει 8 χρόνια. Το YouTube σήμερα είναι πολύ πιο δημοφιλέ από όσο υπήρξε τότε. Για παράδειγμα, ο Κηρίτσι δεν εμφανίστηκε στο YouTube πριν το 2018. Όμω, το ότι τα νούμερα του YouTube έχουν ανέβει δεν σημαίνει πω έγινε κερδοφόρο. Περισσότεροι θεατέ και υψηλότερε ποιότητε βίντεο σημαίνουν μεγαλύτερα έξοδα. Θα κάνω μία υπόθεση που μου φαίνεται λογική. Για να μην ανακοίνωσε ποτέ η Alphabet πω το YouTube έγινε κερδοφόρο, αυτό σημαίνει πω δεν έγινε ποτέ. Σοβαρά, αν το YouTube είχε φτάσει στην κερδοφορία έστω και για ένα οικονομικό έτο. Δεν θα ήταν μια τεράστια επιτυχία για την Alphabet που θα ανέβαζε τη μετοχή τη. Δεν θα το ανακοίνωναν με κάθε πιθανό τρόπο. Όταν η Amazon είχε την πρώτη τη κερδοφόρα χρονιά, το ανέφεραν αμέτρητα άρθρα στο Ιντερνετ. Το ίδιο και για την Uber. Η απόλυτη σιωπή λοιπόν όσον αφορά την κερδοφορία του YouTube είναι μάλλον ύποπτη. Και η έλλειψη πληροφορία είναι και αυτή η πληροφορία. Ένα πρόσφατο παράγοντα που δείχνει πω το YouTube δεν πάει καλά οικονομικά είναι πως το τελευταίο διάστημα κάνουν πειράματα για να μπλοκάρουν του ad -blockers. Την πρώτη σχετική αναφορά την είδαμε στο Reddit στι 9 Μαου από τον χρήστη Saskato. Του εμφανίστηκε ένα μήνυμα που του έδινε επιλογή είτε να επιτρέψει διαφημίσεις στο YouTube είτε να δοκιμάσει το YouTube Premium. Υποθέτω πως το κουμπί για να επιτρέψει διαφημίσει θα οδηγούσε σε κάποια σελίδα με γενικέ οδηγίε για εξαιρέσει σε διάφορε δημοφιλεί adblockers. Να σημειωθεί πω αυτό το μήνυμα δεν εμφανιζόταν σε όλου του χρήστε του YouTube που είχαν adblock. Τεράστιε πλατφόρμε, όπω το YouTube ή το Facebook, κάνουν πρωτοδοκιμαστικά δοκιμαστικά σε ένα μικρό ποσοστό των χρηστών πριν τι εφαρμόσει σε όλου. Τώρα, στα τέλη Ιουνίου, σε ορισμένου χρήστε εμφανίστηκε ένα διαφορετικό μήνυμα. Το δημοσίευσε ο χρήστη Red Me. Σε αυτό το YouTube αναφέρει πως χρήστε με adblock θα μπορούν να δουν μόνο τρία βίντεο πριν μπλοκαριστεί εντελώς η σελίδα. Φαίνεται λοιπόν πως το προηγούμενο μήνυμα δεν ήταν ένα πείραμα που εγκαταλήφθηκε. Αντίθετα, στους σχεδόν δύο μήνες που μεσολάβησαν, το YouTube δοκιμάζει διαφορετικές εκδοχές του. Αν μη τι άλλο, το YouTube φαίνεται αποφασισμένο να μπλοκάρει τους χρήστες που έχουν adblock και απλά πειραματίζεται στο πώς ακριβώς το, το κάνει. Για εμένα, αυτό φαίνεται σαν μία κίνηση απελπισία. Αρχικά, το να μπλοκάρουν το adblock σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεβάσει δραματικά τα έσοδα του YouTube. Αποκλείω κατηγορηματικά να μπορέσει το YouTube να μπλοκάρει όλα ανεξαιρέτω τα ίδια adblocker. Η υπηρεσία σίγουρα έχει ταλαντούχου προγραμματιστέ. Όμω υπάρχουν πολύ περισσότεροι εξίσου ή περισσότερο ταλαντούχοι προγραμματιστέ για να φτιάξουν ένα καλύτερο adblock. Έστω όμω υποθετικά πω το YouTube τα καταφέρνει και μπλοκάρει κάθε ad block στον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όλοι οι χρήστες του YouTube που μπλοκάρουν τις διαφημίσεις να αρχίσουν να τις βλέπουν ολόκληρες και να κάνουν κλικ πάνω τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έκαναν έξτρα ενέργειες ειδικά για να αποφύγουν τις διαφημίσεις. Έβαλαν πρόσθετα ή μπορεί να άλλαξαν εντελώς browser. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ξεκινήσουν να αποδέχουν τις διαφημίσεις επειδή άλλαξαν με το YouTube ή να αρχίσουν να τα σκάνε συνδρομητικά για YouTube Premium. Οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου ή θα σταματήσουν εντελώ να βλέπουν YouTube ή, ρεαλιστικότερα, θα μειώσουν σημαντικά το πόση ώρα βλέπουν. Θεωρητικά, το YouTube θα έχει κέρδο από τη μείωση των εξόδων. Αν λιγότεροι επισκέπτες μπαίνουν σε αυτό ή αν μπαίνουν για λιγότερη ώρα, θα έχει λιγότερα έξοδα για του servers και για το bandwidth. Είναι όμω αυτό πραγματική νίκη. Α μην ξεχνάμε πω το online βίντεο είναι παιχνίδι μηδενικού αθρίσματο. Αυτό σημαίνει πω οι άνθρωποι που θα μειώσουν το YouTube είναι πιθανό να αρχίσουν να μπαίνουν σε άλλε πλατφόρμε βίντεο. Ναι, ακόμα και στο TikTok. Επίση, η μειωμένη επισκεψιμότητα θα επηρέασει αρνητικά και του δημιουργού. Άνθρωποι που μπαίνουν με AdBlock μπορεί να φέρουν κέρδο σε βίντεο μέσω χορηγίων. Καλή ώρα. Άρα, είναι πιθανό και πολλοί δημιουργοί να κοιτάξουν να αλλάξουν πλατφόρμα. Επιπλέον, υπάρχει και το ρεαλιστικό σενάριο το YouTube να χάσει και από του υπάρχοντε πελάτε του. Ήδη από τα δύο περιστατικά που αναφέραμε, άνθρωποι έχουν εξοργιστεί με το YouTube. Ορισμένοι από αυτού έχουν δηλώσει πω θα διακόψει τη συνδρομή του στο YouTube Premium. Σίγουρα δεν μιλάμε για ενδεχόμενο να χρεοκοπεί στο YouTube. Όσο η Google έχει εκατοντάδε δισεκατομμύρια σε έσοδα από όλε τι διαφημίσει, μπορεί να καλύψει τι βίε στο YouTube και με το παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται πάντω, η μεγαλύτερη πλατφόρμα βίντεο στο Ιντερνετ στη συνεργασία με το μεγαλύτερο διαφημιστικό δίκτυο στο Ιντερνετ, δεν κατάφεραν να πετύχουν κερδοφορία. Σε βαθμό που να καταλήγουν σε τέτοιε κινήσει. Αυτό εμένα κάτι μου λέει. σω η διαφήμιση στο Ιντερνετ, ειδικά για κάτι τόσο κοστοβόρο όσο το online βίντεο, απλά να μην λειτουργεί. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Πιστεύετε πω το YouTube θα έχει πραγματικό όφελο από το να μπλοκάρει διαφημίσει, ή είναι το πρώτο βήμα για να χάσει το θρόνο τη μεγάλη πλατφόρμα βίντεο. Πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτό το καλοκαίρι μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μια ματιά στο λογαριασμό DIGS freedom 24 Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα θα έχει ένα μοναδικό έξτρα bonus αν και στην εγγραφή σου από το σύνδεσμο μόνο στην περιγραφή. Και χρησιμοποιήσει τους κωδικού που βλέπεις επί τη οθόνη για κερδίσει μέχρι και 20 μετοχέ, αξίας μέχρι και 600 δολαρίων καθεμία. Αριστερά θα βρεις το βίντεο σχετικά με το πώς το Netflix πάει κατά διάολο και την τρομερή ιδέα που ήταν η δημιουργία του YouTube. Είμαι ο της Χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.